Σειρά εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τον οπλαρχηγό Θεόδωρος Γιάκα πραγματοποιήθηκαν στην τοπική κοινότητα Σπηλαίου. Με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων, τη στιγμή των δούρων του ζωότερα να πας στο πλάτο, να δίνει συμμετελή αυτή την παρεστή πλάτο. Μετά το πέρας της δοξολογίας πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Θεόδωρου Γιάκα από το Δήμαρχο Γρεβενών Δημοσθένη Κουπτσίδη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Δυτικής Μακεδονίας Ιωάννη Γιάτσιο, τους τοπικούς φορείς της περιοχής, καθώς επίσης και τους εκπροσώπους της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Παρουσία τοπικών φορέων και κατοίκων της περιοχής πραγματοποιήθηκαν οι διήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τον οπλαρχηγό Θεόδωρο Γιάκα στο Σπήλαιο Γρεβενών. Θυμίσουμε τη μάχη του Σπηλαίου για τον Θεόδωρο Γιάκα, μια εκδήλωση που γίνεται με τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Σπηλαιωτών Θεσσαλονίκης και του Συλλόγου Σπηλαιωτών των Τοπικών. Μια χρονιά ακόμη τιμάμε τον μεγάλο πλανητικό Θεόδωρο Γιάκα και νομίζω ότι πρέπει να παραδειγματιζόμαστε και από τον συμβολισμό της μάχης αλλά και από τον ηρωισμό των κατοίκων αυτού του χωριού. Βρισκόμαστε στο ωραίο και ηρωικό Σπηλαίο. Θέλω να συγχαρώ το Σύλλογο Σπηλαιωτών Θεσσαλονίκης και το Σύλλογο Σπηλαιωτών Γρεβενών για τα πολύ ωραία εκδήλωση που έχουμε ετοιμάσει. Ημέρα μνήμης, ημέρα περισυλλογής. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, πρέπει να συνεχίσουμε να τιμούμε τους ήρωες και να ακολουθήσουμε τον δρόμο τους, ειδικά αυτές τις μέρες. Χρειαζόμαστε καθοδήγηση και χρειαζόμαστε πάρα πολύ δύναμη. Θέλω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να συγχαρώ το Σύλλογο Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης, το Σύλλογο Σπηλαίου, το Δήμο Γρεβενών, γιατί πραγματικά με αυτές τις εκδηλώσεις έμπρακτα τιμούμε τους προγόνους και την ιστορία μας. Τιμούμε σήμερα τους ήρωες του 1854, στη Δυτική Μακεδονία και τη μάχη του Σπηλαίου που έδωσε ο Θεόδωρος Γιάκας από τους βράχους του Σπηλαίου. Κάθε χρόνο, λίγο πριν από το Άγιο Πνεύμα, εδώ στο χωριό, στο Σπήλαιο Γρεβενών, γιορτάζεται η μνήμη του Θεοδόρου Γιάκα και όλων των ηρών που έριξαν αίμα για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι και καλά είναι πάντα όλα αυτά να γίνονται παράδειγμα προς μίμηση. Και απάλλαξε την περιοχή από την τουρκική κυριαρχία. Κατά το διάστημα αυτό επίσης, μιλά σε διαβάσεις για τυχόν πέρασμα τουρκικού στρατού από τη Δυτική Μακεδονία προς την Ήπειρο, απασχολεί τα ντόπια τουρκικά στρατεύματα και επιτυχάνει τον αντικειμενικό σκοπό να δρουν οι επαναστάτες της Θεσσαλίας και της Ηπείρου με κάλυψη από τις διαβάσεις της βορειοανατολικής Ίνδου.